άλλος λέει όχι 240, δώσεις 360, 480, οτιδήποτε. Ναι. Τα άκουσα. Όπως είδατε, άκουσα και τη μία πρόταση και την άλλη. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εγώ επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχω στο μυαλό μου δυνατότητα περισσότερων δόσεων, διότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Θέλω όμως... Σε παραμεθόριο περιοχή όμως... Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ούτε καν 36 δόσεις. Όλοι είναι στην πάγια αρρύθμιση των 24 δόσεων σε όλο τον κόσμο. Και εμείς δώσαμε. Ειδικά και φράγκη και ξάδια. Αλλά το ταμείο είναι άλλο. Καμιά σχέση δεν έχει με τα δάνεια 3 εκατομμύρια και πάει στο κέντρο. Συγγνώμη, εφόσον πουλούνται τα δάνεια μας, τα σπίτια μας, πάμφτινα στα φανς, γιατί δεν μπορούν να πουληθούν σε εμάς τους ίδιους και να γίνει κούρεμα. Θα σας απαντήσω. Να γίνει κούρεμα. Ωραία. Είναι εύλογος ο προβληματισμός σας. Άστοχος και θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι εγώ που πληρώνω κανονικά το δάνειό μου στην τράπεζα, θα σταματήσω να το πληρώνω. Γιατί να σταματήσω, πουλήστε με εμένα όπως βλάτε στα φανς και να κάνω και 120 ευρώ. Ακόμα δεν έχετε προλάβει να ακούσετε τι σας είπα. Εσείς δεν πληρώνετε και λέτε, το δάνειό μου κάνει 100, πουλιάτε στα 20, δώσ' μου το δικαίωμα να το πάρω στα 30 και τελειώσαμε. Εγώ πληρώνω κανονικά το δάνειο και πληρώνω 100. Το πληρώνω όμως. Θα σταματήσω και εγώ να το πληρώνω. Δεν θα πληρώνει κανένα στα δάνεια για να πάνε στα 20 και να το πάρουν στα 30. Με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Γι' αυτό που λέτε στα φανς με τα 20. Με ισοδηματικά κριτήρια. Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Πάρα πολύ ωραία. Εάν δεν έχει. Στον εξοδικαστικό γίνεται κούρεμα 70%. Μα δεν μας κουρεύουν γιατί τα σπίτια μας είναι 120 τετραγωνικά. Οπότε κανένας δεν θα μπορέσει να υπάρχει. Άρα υπάρχει. Σόλου. Πρώτα απ' όλα μην λέτε κανένας, γιατί έχω εικόνα ότι έχουν μπει κάποιοι. Και έχουν ρυθμίσει και με κούρεμα. Πριν από λίγο είπατε κανείς, τώρα λέτε ότι υπάρχει. Εγώ θα ήθελα. Μισό λεπτό. Σε αυτή την ενότητα, εγώ δεν είμαι έτοιμος να σας πω κάτι καλύτερο, αλλά είμαι έτοιμος να σας πω ότι θέλω να το δούμε, να το δει το Υπουργείο Οικονομικών την επόμενη μέρα, αν υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα που τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη. Διότι δεν είστε μόνο εσείς με δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό που μπορεί και δεν πληρώνει μαζί σας. Κυρία Ολγά, πριν από 6 χρόνια στην Ελλάδα η ανεργία ήταν 28%. Άρα βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση με εσάς πάρα πολλοί Έλληνες. Άρα δεν φταίνει οι Έλληνες. Πιστέψτε μου. Δεν φταίνει οι Έλληνες. Εμένα ο πατέρας θα φέρει 180 ευρώ σύνταξη. Να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω ότι την ίδια κατάσταση τη βιώνουν και πολλά νοικοκυριά και επιτρέψτε μου να σας πω ότι το γνωρίζω σε όλη την Ελλάδα.